Καλημέρα σας, είμαι ο Θανάσης Πυσαλής, τεχνολόγος γεωπόνος και ελαιοπαραγωγός. Σε συνέχεια του πρώτου βίντεο στις 7 Νοεμβρίου, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2016, βρισκόμαστε στον ίδιο ελαιόνα πυκνής φύτευσης, ποικιλία Σαρμπεκίνα, τον κλόνο της Σαρμπεκίνα, το Ι18. Πριν μία εβδομάδα, ακριβώς 7 Νοεμβρίου, οι ελιές, μετά από έλεγχο που κάναμε, ήταν αρκετά πράσινες. Οπότε επιλέξαμε να μην συγκομίσουμε εκείνη την περίοδο, διότι θα είχαμε ένα χαμηλό ποσοστό λεπερηκτικότητας. Εφαρμόσαμε ένα σκεύασμα της εταιρείας Stoller, το Folly K, το οποίο έχει κατά βάση κάλιο, με σκοπό να αυξήσουμε την ωριμότητα των καρπών. Μία εβδομάδα μετά βρισκόμαστε στον ίδιο ελαιόνα να δούμε αυτή τη στιγμή πώς σε τι κατάσταση είναι οι ελιές. Μπορούμε να δούμε ότι είναι αρκετά μαύρες, μαυρίσανε αρκετά. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Και αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε έτσι με μια πρώτη ματιά επιπλέον είναι ότι ο καρπός αρχίζει και γυαλίζει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Γυαλίζει έντονα. Τα αποτελέσματα όντως είναι ενθαρρυντικά. Να δούμε και το ποσοστό ελαιοπεριεκτικότητας που θα έχουν οι ελιές. Σήμερα λογικά θα πάμε στο λωτριβείο να το βγάλουμε, αλλά πιστεύω ότι ήδη από μία πρώτη εμφάνιση οι ελιές είναι αρκετά ώριμες. Ίσως θα μπορούσαμε να περιμένουμε καμιά εβδομάδα ακόμα, αλλά φαίνεται ότι το σκεύασμα έκανε χρήση, πολύ καλή χρήση μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτά είχαμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για οτιδήποτε άλλο θα επανέλθουμε.